Σωτήρη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Περίπου 75 λεπτά κράτησε η συνάντηση την οποία είχε εδώ στα γραφεία του κλίματος οικολόγων ο Γιώργος Περδίκης και οι συνεργάτες του μαζί με τον υποψήφιο πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Μαλά. Η συζήτηση φυσικά ήταν για όλα τα μεγάλα θέματα και για το Κυπριακό αλλά και για την εσωτερική διακυβέρνηση και συζητήθηκαν μάλιστα και ζητήματα τα οποία ειδικά για τους οικολόγους θεωρούνται κομβικά θέματα, αφορούν και θέματα περιβαλλοντικά, θέματα που είναι για τα ζώα αλλά και ζητήματα που άπτονται των εργασιών που γίνονται μέσα στη Βουλή. Έτσι λοιπόν άνοιξε πάρα πολύ η βεντάλια. Ουσιαστικά το αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας είναι ότι μπορεί μεν χθες να έχουμε ακούσει ότι η σύσταση, όπως ακριβώς την ανέφερε ο κύριος Περδίκης, είναι να μην υποστηρίξουμε ούτε τον έναν ούτε τον άλλον. Ωστόσο, έχουν τεθεί ορισμένα ερωτήματα του κυρίου Περδίκη και των οικολόγων στον κύριο Μαλά και ο κύριος Μαλάς υποσχέθηκε ότι θα τα απαντήσει τα ερωτήματα πριν τη σημερινή συνάντηση, την οποία θα, πριν συγγνώμη, τη σημερινή πανκύπρια συνδιάσκεψη, την οποία θα έχουν οι οικολόγοι το απόγευμα για να λάβουν την τελική απόφαση για το ποιον θα στηρίξουν στο δεύτερο γύρο, αν θα στηρίξουν κάποιον από τους δύο ή κανέναν στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Από εκεί και μετά, Κατερίνα, ενδιαφέρον επίσης έχει το ζήτημα του Υπουργού Οικονομικών με τον Σταύρο Μαλά να λέει ότι σήμερα ή το πολύ αύριο το πρωί θα ανακοινωθεί το πρόσωπο το οποίο θα είναι ο Υπουργός Οικονομικών και όπως μάλιστα μας είπε ξεκάθαρα, θα δείτε και ποια θα είναι και η διαδικασία που θα τον παρουσιάσουμε, καθώς άφησε να νοηθεί ότι υπάρχει περίπτωση να τον έχει και δίπλα του, δηλαδή να γίνει μια παρουσίασή του είτε σήμερα πιο αργά απόψε, είτε αύριο το πρωί, όπως ακριβώς μας τονίστηκε. Σε ευχαριστούμε πολύ και πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων Μαλά Περδίκη, κυρίες και κύριοι. Εμείς σεβόμαστε απόλυτα τις εσωτερικές διεργασίες των κομμάτων. Πάντοτε θέση μας είναι ότι ένα είναι να συζητάς με τις ηγεσίες και αυτό είναι θεμητό, αλλά θα πρέπει να συζητήσουμε και να απευθυνθούμε και στην κοινωνία των πολιτών, διότι οι πολίτες είναι που θα αποφασίσουν. Θέση δική μας είναι ότι την ερχόμενη Κυριακή δεν θα εκλεγεί ο κανένας, ένας εκ των δύο θα εκλεγεί, άρα πρέπει οι πολίτες να μας αξιολογήσουν, να αξιολογήσουν και το πρόγραμμα μας και την αξιοπιστία μας και την ειλικρία μας και την καθαρότητα του πολιτικού λόγου, αν θέλουμε να γυρίσουμε σελίδα. Και βεβαίως να λειτουργήσουμε, να αξιολογήσουν αν μπορεί ένας εκ των δύο να λειτουργήσει με ένα πνεύμα συνενετικό, γιατί θεωρώ η διαχείριση ειδικότερα του Κυπριακού επιβάλλει στον νέο πρόεδρο να λειτουργήσει συνενετικά, γιατί κατά τη δική μου εκτίμηση τα επόμενα χρόνια είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Γιατί αν καταλήξουμε είτε σε ένα διέξοδο είτε σε μια συμφωνία που να απορριφθεί από τον λαό, πιστεύω ότι αυτό θα είναι πάρα πολύ αρνητικό και δεν θα είμαι εκείνος ο πρόεδρος που θα λειτουργήσω με τρόπο διαχωρίζοντας τις πολιτικές δυνάμεις στους μεν και τους δε. Αυτό δεν μπορεί να είναι ένας τρόπος σωστής διαχείρισης του Κυπριακού προβλήματος. Δεν είναι απόφαση. Είναι μια σύσταση για κοινή συμπόρευση, η οποία θα πάει στα συλλογικά σώματα των κομμάτων και των κινημάτων. Εμείς αποφασίζουμε απόψε. Απόψε θα αποφασίσουμε. Είναι μια σύσταση. Δεν έχει υπαρθεί απόφαση. Άρα δεν είναι δεσμευτική. Καθόλου δεσμευτική. Είναι μια προσπάθεια συντονισμού. Και ανταλλάχθηκαν απόψεις γύρω από το πώς θα αντιμετωπίσουμε από κοινού το δεύτερο γύρο. Είναι τα σώματα των κομμάτων, τα συλλογικά τους όργανα όπως λέγουμε συχνά, και δεν μου αρέσει η έκφραση αυτή, που θα πάρουν την τελική απόφαση λαμβάνοντας υπόψη εμείς για παράδειγμα ως κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών, θα λάβουμε υπόψη μας και την εσωτερική δημοσκόπηση, θα λάβουμε υπόψη μας και τι θα μας πούν σήμερα οι δύο υποψήφοι, βλέπω σε λίγα λεπτά τον πρόεδρο Αναστασιάδη, και θα λάβουμε βεβαίως υπόψη μας και τη σύσταση που προέρχεται από την συνεργασία των κομμάτων του υποστήριξαν τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Και βεβαίως θα λάβουμε υπόψη μας και την προσωπικότητα των δύο υποψηφίων, το πρόγραμμα τους, τις θέσεις και τις εισηγήσεις τους. Κατά συνείδηση, κυρίες και κύριοι,